θα είμαστε με πολλή επικαιρότητα με ό,τι συμβαίνει το πρωί του Σαββάτου. Προαναγγελία κάποιων θεμάτων που θα τρέχουν μέσα στην εβδομάδα. Μια ψύχρεμη ματιά και ανάλυση όσων έχουν προηγηθεί. Μας το επιτρέπει αυτό η απόσταση λίγο των ημερών. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή δεν θα είναι αυτό το καταθλιπτικό ότι κάτι μαύρο γίνεται σε αυτή τη χώρα. Θα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και ωραία θέματα. Αισιόδοξα και πάντα δίπλα στον πολίτη, με θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Με μια ματιά έτσι διαφορετική, αισιόδοξη, ανανεωμένη. Ανανεωμένη. Εμένα δείχνω ανανεωμένη. Είναι ένα νέο αιώνα. Ο ετών που μπαίνει στην Αιγοβή. Τι όνειρο είδε στο ράδιο που είπε. Λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα βαθιά Θεσσαλονίκη, ναι. Γιατί ήδη έχουμε εικόνα από εκεί, τρέχουν και πράγματα. Είναι η Ελένη Ιατρού, είναι ο Αντώνης Ατζολέτος. Ούτως ή άλλως όλη η προβολή είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Ναι. Πόσο μάλλον σήμερα. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα. Η Ελένη Ιατρού τη βλέπουμε στο πλάνο μας. Καλημέρα, Ελένη. Για να μην σε κρυβώ, περίμενε. Εγώ θα πάω από εδώ. Καλή αρχή. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μάριο τον Παπαδόπουλο, αντιπρόεδρο στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και πρόεδρο των Ζαχαροπλαστών. Γιατί, τι θα μπορούσε να είναι η Θεσσαλονίκη μας και ειδικά τις μέρες Διεθνούς Έκθεσης, κάθε χρόνο το θυμόμαστε καλά. Κύριε Παπαδόπουλο, τι θα μπορούσε να είναι? Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η πόλη του γλυκού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη Μακεδονία και η μακεδονική φιλοξενία είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει η Θεσσαλονίκη, να έχει μια πολύ όμορφη επίσκεψη στην έκθεση και φυσικά να γευτεί όλες τις νοστιμιές της πόλης και κυρίως τα αγγλικά της. Ποιες είναι αυτές οι νοστιμιές της πόλης, Ελένη? Ακούμε νοστιμιές, ακούμε φιλοξενία προφανώς. Οι νοστιμιές της πόλης, ποιες είναι? Θέλω το κίνητρο για να έρθουμε, να ξεκινήσουμε. Να μας τις πει. Να σας παραδώσω στα χέρια του ειδικού, γιατί θα πει τόσο πολλά που θα είναι πιο πολλά από αυτά που ξέρω, αλλά θα πρέπει να δοκιμάσω, Μαρία. Μισό λεπτό, αν είναι πολλά, κάτσε. Επίτρεψέ μου τώρα να παρεύω εγώ. Αν είναι τόσα πολλά που θα είναι, γιατί πραγματικά είναι φημισμένα αυτά τα αγγλικά της Θεσσαλονίκης, να το πιάσουμε από την αφορμή της σύνδεσης, δηλαδή να πάμε λίγο στον Αντώνη να μας πει τι κάνει ο Τσίπρας αυτή την ώρα και αν έχουμε εικόνα και να επιστρέψουμε σε εσάς. Α, έχουμε και εικόνα. Κάτσε να πάμε στον Αντώνη και θα επιστρέψουμε στην Ελένη, γιατί η Ελένη έχει πολύ πράγμα. Θα μας δώσει και μυστικές συνταγές ο άνθρωπος που έχουμε καλέσει. Λοιπόν, ο Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Σπύρο και Μαρία. Έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 20 λεπτά η περιήγηση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα περίπτερα. Αυτή τη στιγμή πέρασε από το περίπτερο του Υπουργείου Εσωτερικών που τον περίμενε ο κ. Χαρίτη και είναι μπροστά από το περίπτερο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.